Φέτος είχαμε τη χαρά να έχουμε καθηγητές μόνιμους από την αρχή της χρονιάς. Έγιναν διορισμοί πέρσι και φέτος, περίπου 30 καθηγητές καινούργοι κατέλαβαν τις θέσεις τους και είναι ίσως η πρώτη χρονιά μετά από τόσα πολλά χρόνια που ξεκινάμε χωρίς κενά. Έτσι είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Το πρόγραμμα ήδη τρέχει. Από τον πρώτο μήνα είμαστε έτοιμοι και έχουμε βάλει τα παιδιά να κάνουν κανονικά τα μαθήματά τους και τα όργανά τους. Και είναι πολύ αυτό καλό, γιατί σας είπα ότι καθυστερούσαμε πολύ μέχρι να έρθουν οι αναπληρωτές κτλ. Άρα, ένα θετικό, ξεκινάμε με την πρόληψη των μονίμων καθηγητών μουσικής που ήρθαν στο σχολείο μας και έτσι λειτουργεί το πρόγραμμα. Όσον αφορά το συσίτιο, έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα. Υπάρχει συσίτιο, πολύ θετικό αυτό, από την πρώτη μέρα. Τα παιδιά τρώνε κανονικά στην τραπεζαρία. Μια και έχουν χαλαρώσει λίγο τα μέτρα με τον COVID, μπορούμε και τους βάζουμε κάπως σε κάποιες αποστάσεις, όσο μπορούμε βέβαια, στην τραπεζαρία του σχολείου και τρώνε κανονικά το γεύμα που δικαιούνται να φάνε οι μαθητές. Πάει καλά. Αν υπάρχουν στην πορεία κάποιες εκκρεμότητες, το συζητάμε με τον άνθρωπο που είχε αναλάβει την τροφοδοσία και βελτιώνει συνεχώς κάποιες καταστάσεις. Γίνεται έλεγχος συνεχώς. Και αν παρατηρήσουμε κάποια έλλειψη, κάποια βελτίωση, το συζητάμε μαζί του. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και έτσι λοιπόν προχωράει και αυτό το θέμα. Τώρα όσον αφορά τη στεγανοποίηση του κτηρίου, γιατί πέρσι έγινε ένα μεγάλο έργο στο σχολείο εδώ και στεγανοποιήθηκε όλο το δώμα από την μία άκρη ως την άλλη και σταματήσαν οι υγρασίες. Το κτίριο έχει σταματήσει να τρέχει, έχουν σταματήσει αυτά τα προβλήματα που είχαμε σε κάποιες θέσεις διδασκαλίας, που δεν μπορούσαν να γίνουν μαθήματα. Έχει γίνει στεγανοποίηση λοιπόν, έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα. Αυτά που έγινε με το περσινό πρόγραμμα που είχε αναλάβει το Υπουργείο με τις κτηριακές διορθώσεις που κάναμε πέρσι. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις, αφού λοιπόν ξεκινήσαμε νωρίς, αυτό είχε σαν θετική συνέπεια να έχουμε και γρήγορα μουσικά σύνολα. Λοιπόν, τα μουσικά σύνολα λειτουργήσαν γρήγορα και έτσι έχουν αρχίσει και παράγουμε έργο ήδη. Μέχρι τώρα οι ορχήστρες και τα μουσικά σύνολα έχουν προχωρήσει στις πρόβες τους και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε κάποιες δουλειές που, αν χρειαστεί, να πάμε κάπου. Η μια πρόταση που είχαμε και θα γίνει αυτό είναι στις 21 Δεκεμβρίου. Το σχολείο θα πάει στην Κομωτινή που θα γίνει μια μεγάλη συναυλία από τα 5 μουσικά σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομωτινής και Αλεξανδρούπολης. Θα συμμετέχουν με ένα δικό τους μουσικό σύνολο και θα είναι μια πάρα πολύ γιορταστική χριστουγεννιάτικη συναυλία που θα περιλαμβάνει τμήματα από όλα τα μουσικά σχολεία. Θα γίνει πρωί η εκδήλωση και εκεί θα παρευρεθούν όλα τα δημοτικά σχολεία της Κομωτινής, θα περάσουν σαν ακροατές, θα είναι μαθητές αλλά και γονείς να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των μαθητών. Μετά από αυτή την εκδήλωση έχουμε και τη συμμετοχή στην Ονειρούπολη φέτος. Είμαστε ενεργοί στην Ονειρούπολη με περισσότερες εκδηλώσεις. Ήδη ένα τμήμα με μια χοροδία μαθητών ετοιμάζει κάποια κομμάτια που θα μπουν στην έναρξη της Ονειρούπολης σε ένα πολύ όμορφο θέμα που είναι για την ειρήνη. Θα τραγουδήσουμε και εμείς εκεί. Παράλληλα θα τραγουδήσουμε και στις 22 στην Ονειρούπολη, στην κεντρική σκηνή, με μια πάρα πολύ μεγάλη χοροδία και με μια μεγάλη και όμορφη και ποιοτική ορχήστρα, σε τραγούδια ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου έχουμε την τελική μας εκδήλωση που θα γίνει εδώ στο Μουσικό Σχολείο Δράμας στις 6.30 ώρα το απόγευμα και θα γίνουν και ανακοινώσεις βέβαια. 23 Δεκεμβρίου είναι μια μεγάλη συναυλία χριστουγεννιάτικη. Ήταν ένας θεσμός ο οποίος είχε σταματήσει για τα 2 χρόνια του COVID και ξαναγυρνάμε πάλι στα κανονικά μας περίπου δρόμενα. Νομίζω θα είναι μια όμορφη συναυλία. Καλό είναι να την παρακολουθήσουν και οι γονείς αλλά και όποιοι επιθυμούν να δουν τη δουλειά μας. Επίσης στις 18 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια εκδήλωση που εμπλέκεται με την Ονειρούπολη και θα γίνει και αυτό πάλι με μια χοροδία ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που σχετίζονται και με την Ονειρούπολη. Επίσης, έχουν προγραμματιστεί εκδρομές του σχολείου, θα πάνε τα παιδιά στη Βουλή, όπως παλιά. Έχει οργανωθεί το σύστημα αυτό. Κάποιες εκδρομές θα γίνουν για τη Βουλή, κάποια τμήματα. Ετοιμάζεται η εκδρομή της Τρίτης Λυκείου για το εξωτερικό, από ό,τι έχω καταλάβει, οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου. Ετοιμάζονται κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές στη Θεσσαλονίκη για τους μαθητές του γυμνασίου. Υπάρχει δηλαδή μια θετική ενέργεια φέτος που πραγματικά
δεν είναι και υπερβολική, θα έλεγα, λόγω της έλλειψης που είχαμε αυτά τα δύο χρόνια. Είναι ήρεμη και νομίζω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για αυτή την επανεκκίνηση που κάναμε. Είναι μια επανεκκίνηση καλά οργανωμένη, σιγά σιγά να επανέλθουμε πάλι στις παλιές μας όμορφες στιγμές που ξέραμε όλοι από το μουσικό σχολείο δράμας. Όπως λέτε, τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός τα προβλήματα που αφορούσαν το μουσικό σχολείο κανονικά, υπήρχε το πρόβλημα του κορονοϊού που σας απέτρεπε όλους τους μουσικούς βέβαια να μην κάνουν τις δραστηριότητες που κάναν. Τα παιδιά πώς το δέχονται τώρα όλη αυτή την επιστροφή στην κανονικότητα, να πούμε? Ναι, σας λέω ότι με το COVID οι μόνες εκδηλώσεις ήταν μέσω WebEx, μέσω live streaming δηλαδή. Κάναμε κάποιες εκδηλώσεις. Δεν είχαμε μείνει τελείως εκτός. Είχαμε ανεβάσει βίντεο πολλά, είχαμε κάνει εκδηλώσεις, τραβάγαμε βίντεο εδώ στο σχολείο και τα ανεβάζαμε. Οι μαθητές δεν είχαν παγώσει δηλαδή. Γινόντουσαν τα μουσικά σύνολα. Απλώς δεν είχαμε αυτή το άνοιγμα στο κοινό, ας πούμε. Την επαφή δεν είχαμε συναυλία, δεν είχαμε συναυλία με κοινό. Που να σας πω ότι το κοινό είναι αυτό που αιτιολογεί τη συναυλία. Δηλαδή, αν υπήρχε κοινό, ο μουσικός αν έπαιζε μόνος του δεν είχε και νόημα. Οι μουσικοί παίζουμε για να μας ακούσουν, να μεταφέρουμε το συνέστημά μας στους άλλους. Δηλαδή, μουσικός χωρίς κοινό δεν θεωρείται. Η μουσική είναι για να την ακούει ο άλλος. Ωραία να παίζουμε μόνοι μας, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πιστεύω ότι ο μουσικός δουλεύει, γίνεται μουσικός για να μπορεί να μεταφέρει το συνέστημα αυτό και στους άλλους. Είναι μια γλώσσα επικοινωνίας η μουσική. Έτσι λοιπόν μιλάμε με τους άλλους. Πώς? Μεταφέροντας το συνέστημα, αυτό που βγάζουν τα έργα. Αυτό εντάξει μας έλειπε κατά κάποιο τρόπο, δεν υπήρχε ζωντανό κοινό. Τώρα θα μου πεις το κοινό από το live streaming. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο. Νομίζω ότι τα παιδιά το δέχτηκαν θετικά και πάμε μια χαρά. Πάμε μια χαρά. Συγκρατημένα καλά.